Το παρόνομο σχέδιο έρχεται να εξυγχρονίσει τις ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, που περιλαμβάνουν βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις logistics, κέντρων αποθήκευσης και διανομής, δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων και πάρκων κεραιών με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς και πολλά άλλα. Προσθέτοντας βέβαια νέες διευκολύνσεις και κίνητρα στις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε για να δημιουργήσουν νέα, είτε για να ενταχθούν σε υπάρχοντα. Αποτελεί δηλαδή ένα ακόμη σχέδιο νόμου που ενισχύει πολύμορφα τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομίλων με νέα προνόμια σε συγκεκριμένες περιοχές. Στην ουσία πρόκειται για περιοχές όπου εφαρμόζονται ειδικές πολεοδομικές, φορολογικές και αναπτυξιακές διατάξεις. Και παράλληλα περιοχές όπου το γενικό και αποκλειστικό έλεγχο το έχουν οι ίδιοι βιομηχανικοί όμιλοι, με το τοπικό και το κεντρικό κράτος να ασκούν μια εξ αποστάσεως εποπτεία. Αποτελεί μια στρατηγική επιλογή, η οποία διασφαλίζει συνολικά ευνοϊκούς όρους για την προώθηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θα απολαμβάνουν μια σειρά προνομίων ως προς τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Για του λόγου του αληθές, η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει ως στόχο του νομοσχεδίου την προσέλκυση ισχυρών και αξιόπιστων επενδυτών χωρίς πολύπλοκες εδαφικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία επιτυχημένων και λειτουργικών επιχειρηματικών πάρκων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της κάθε περιοχής για διασύνδεση με προμηθευτές και καταναλωτές, ενώ ενισχύεται η δημιουργία πράσινων οργανωμένων υποδοχείων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, επιδιωκόμενοι στόχοι του σχεδίου νόμου είναι η διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρηματικών πάρκων και σε μικρότερες εκτάσεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως αναφέρει, καθώς και η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων κατά τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων για την πολεοδόμηση, τους όρους δόμησης, τις επιτροπόμενες δραστηριότητες και τα κίνητρα, τόσο για την ίδρυση του υποδοχεία, όσο και για την αδειοδότηση των προς εγκατάσταση επιχειρήσεων. Κάνοντας ένα πρώτο σχολιασμό, θα λέγαμε ότι ένας πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι απλά ένα τεχνοκρατικό ζήτημα. Είναι κατεξοχήν πολιτικό. Άρα οι όροι δόμησης, οι επιτροπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, τα κίνητρα και ούτω καθεξής, εντάσσονται και υποτάσσονται αντικειμενικά στους νόμους της αγοράς και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι άρρηκτα δεμένα με τη γενικότερη τάση της εμπορευματοποίησης της γης, των ιδιωτικοποιήσεων που προωθούνται ως στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχρονικά των κυβερνήσεων στη χώρα μας, σε αντίθεση με τη θεμελιακή αρχή που εκφράζει το ΚΚΕ και παλεύει για αυτήν, ότι η γη και η χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό. Η αναζήτηση λοιπόν νέων τομέων επιχειρηματικής δράσης με υψηλή κερδοφορία επιβάλλει την κατάργηση του όποιου πλαισίου είχε διαμορφωθεί κατά το παρελθόν για την προστασία του περιβάλλοντος και την αλλαγή χρήσεων γης, και που δεν είναι συμβατές με την επιχειρηματικότητα. Άρα το νομοσχέδιο αυτό ούτε φιλοπεριβαλλοντικό είναι, ούτε βάζει και ούτε μπορεί να βάλει τάξη στην οικιστική αναρχία. Και προφανώς χαλινάρει στην ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η παροχή νέων κινήτρων και διευκολύνσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους για να αξιοποιήσουν την νομοθεσία για τα επιχειρηματικά πάρκα υπάρχει σε διάφορα άρθρα του σχεδίου νόμου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πρώτον, προβλέπονται ευνοϊκοί ειδικοί όροι δόμησης, χρήσης γης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις των επιχειρηματικών πάρκων, στο άρθρο 11, ειδικά για κέντρα αποθήκευσης και διανομής και εγκαταστάσεις logistics. 2. Προβλέπεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura, άρθρο 9, ή να τους παραχωρείται η χρήση αγιαλού παραλίας, ή να έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης και σχετικών έργων σε λιμενικές εγκαταστάσεις, το άρθρο 14. 3. Προβλέπονται κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων, όπως η επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή ευρωπαϊκά κονδύλια ή ειδικές φοροαπαλλαγές, όπως προβλέπει το άρθρο 30. 4. Προβλέπεται η δυνατότητα στην ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου, που θα διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά πάρκα,
και δεν έχει την κυριότητά της το 20% της απαιτούμενης έκτασης, να μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστικές απολουτριώσεις. Άρθρο 8. 5. Επαναδιατυπώνονται οι όροι ώστε να δημιουργείται και να χαρακτηρίζεται ως επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, με όλες τις διευκολύνσεις που αναφέρει το νομοσχέδιο, ακόμα και για μια μεμονωμένη μεγάλη μονάδα που έχει έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες της περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1. Δηλαδή η δραστηριότητά της ενδέχεται να προκαλεί πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το λέει το σχέδιο νόμου, το λόγο. Και 100 στρέμματα για δραστηριότητες της περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2. Δηλαδή η δραστηριότητά της ενδέχεται να προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης το αναφέρει το σχέδιο νόμου. Και σε αυτή λοιπόν την περίπτωση δίνονται ευνοϊκοί όροι ως προς τους συντελεστές δόμησης, κάλυψης, μέγιστου ύψους και πολλά άλλα. Άρθρο 19. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το συγκεκριμένο είδος επιχειρηματικού πάρκου εμφανίστηκε στην νομοθεσία το 2018 με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 6. Προβλέπεται να δημιουργούνται επιχειρηματικά πάρκα εξυγείασης σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τεκμηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγείασης της περιοχής και προτείνει και σχετικά έργα. Ακόμα προβλέπεται ότι αν απαιτούνται απολωτριώσεις, μπορούν αυτές να επιχορηγούνται αν την πρόσκληση για δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εξυγείασης έχει κάνει φορέας του δημοσίου ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 20. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματικού πάρκου εξυγείασης είναι αυτά που αφορούν την βιομηχανική περιοχή, την Οφύτων, στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάζεται ήδη εδώ και χρόνια το προηγούμενο νομικό πλαίσιο και η κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε μια περιοχή 222 στρεμμάτων, σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιόμετρων από τον οικιστικό ιστό του σχηματαρίου. Το εν λόγω σχέδιο εξυπηρετεί χρόνιες επιδιώξεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της περιοχής και όχι μόνο δεν θα ωφερήσει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και του λαού γενικότερα, την απορρίπανση της ήδη επιβαρημένης περιοχής, αλλά αντίθετα θα διαμορφώσει ακόμα πιο επικίνδυνες συνθήκες. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουν ήδη υπάρξει διαμαρτυρίες από τοπικούς φορείς, από το λαό της περιοχής. Μάλιστα, σχετικό δημοσίευμα τον Ιούλιο του 2019 ανέφερε ότι εκείνη την εποχή σχεδιάζονταν 12 επιχειρηματικά πάρκα εξυγείασης για τις περιοχές Αττικής. Ασπρόπυργο, Κοροπή, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Λαύριο, Αυλώνα, Κρυονέρι, Μέγαρα, Φιλή, Μαγούλα και Μάνδρας, με το συνολικό τους προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 221 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ υπάρχει εκτίμηση ότι μέχρι το 2040 προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν επενδύσεις ώστε η συνολική επιφάνεια οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων να ανέλθει στα 22.100 στρέμματα. Με βάση λοιπόν το πλαίσιο λειτουργίας, τα επιχειρηματικά πάρκα όλων των μορφών αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις και όχι αυτοαπασχολούμενους ή μικροβιοτέχνες στη μεταποίηση. Ένας αυτοαπασχολούμενος επιπλοξιλουργός ή σιδηροβιοτέχνης δεν θα έχει ούτε τη δυνατότητα ούτε θα τον συμφέρει να εγκατασταθεί σε ένα επιχειρηματικό πάρκο, κυρίως λόγω υψηλού κόστους. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης σε επιχειρηματικό πάρκο θα είναι υψηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο εκτός επιχειρηματικού πάρκου, αφού στα πάγια θα προστεθούν η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης του επιχειρηματικού πάρκου για τις υπηρεσίες της, όπως και η ετήσια συνδρομή για το αποθεματικό της εταιρείας διαχείρισης. Συμπερασματικά λοιπόν, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, κατά το πρώτο μέρος, στοχευμένα επιδιώκουν την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχάνων, προλιένοντας το έδαφος για την προσέλκυση ικανής μάζας νέων κερδοφόρων επενδύσεων, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Και για να μην πάω πολύ μακριά, παραθέτω στα πρακτικά το δελτίο τύπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, άκρος αποκαλυπτικό, με το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή της για το νομοσχέδιο. Μιλάει μήπως εξ ονόματι των δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων μικρών βιοτεχνών, εμπόρων και επαγγελματιών? Όχι. Το αντίθετο, μιλάει εξ ονόματι των βιομηχάνων μεγαλοεπιχειρηματιών και η κυβέρνηση τους διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον. Υιοθετεί, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, και μάλιστα αυτολεξεί τα όσα ζητάνε οι μεγαλοεπιχειρηματίες.
Και φυσικά σε κάθε περίπτωση οι τελικές εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό ενός επιχειρηματικού πάρκου, το περιεχόμενο των μελετών, η διαδικασία εξέτασης των φακέλων, η διαδικασία οριοθέτησης και οργάνωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των επιχειρηματικών πάρκων θα καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Και αυτό γιατί? Για να μπορούν να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναλόγως στο τι συμφέροντα και τι απαιτήσεις πρέπει να εξυπηρετεί η εκάστοτε κυβέρνηση στις εκάστοτες συνθήκες. Η νομοθεσία στην εξέλιξη των χρόνων επιβεβαιώνει την τάση όλων και περισσότερων διευκολύσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ενώ πλέον δεν αναφέρονται ούτε σε θεωρητικό επίπεδο κίνητρα για την εγκατάσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όπως παλιότερα υπήρχαν στην νομοθεσία για τα βιοτεχνικά πάρκα. Η εμπειρία βέβαια έδειξε ότι και κατά το παρελθόν η εγκατάσταση μιας πολύ μικρής βιοτεχνίας σε επιχειρηματικό πάρκο δεν συνέφερε, ενώ υπάρχουν παραδείγματα από παλιότερους τέτοιους σχεδιασμούς. Εγώ θα σας αναφέρω τον αντίστοιχο το αντίστοιχο βιοτεχνικό πάρκο στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Φοινικιά στις Μαλάδες, που μόνο βιοπά δεν είναι. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες σε ένα κυκαιώνα διεξόδων λόγω της ακρίβειας, της ανόδου των τιμών στα καύσιμα, στα οικοδομικά υλικά, που κάνει ασύμφορη την επιβίωση των μικρών βιοτεχνιών. Έχουν εκτιναχθεί στα ύψη αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και για να επενδύσει ένας μικρός βιοτέχνης, δεν γίνεται λόγος βέβαια για αυτό απασχολούμενο, το κεφάλαιο εκκίνησης που πρέπει να διαθέτει, δηλαδή αγορά οικοπαίδου και κτηριακής εγκατάστασης και άλλα πράγματα, ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το βιοτεχνικό πάρκο απαξιώνεται και αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στη μελέτη για τον υποκατασκευή νέο βόρειο οδικό άξονα δεν προβλέπεται όχι αναβάθμιση του υφιστάμενου κόμβου από τον εθνικό δρόμο προς τις Μαλάδες Φοινικιά που είναι το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά προβλέπεται η κατάργησή του. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το ΚΚΕ είναι αντίθετο με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου και περιορίζομαι να τοποθετηθώ μόνο για το πρώτο μέρος, δηλαδή τα άρθρα 1-48. Τοποθετούμαστε λοιπόν κατά και θα έλεγα ότι ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει αυτά τα προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που δείχνει ότι εδώ υπάρχει άπλετος δημοσιονομικός χώρος, την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικοκυριών δεν έχει δει φράγκο. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματιών και εμπόρων, στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, στους μικρούς καταλυματίες, οφειλές σε εφορία, ΦΠΑ, προμηθευτές, τράπεζες, απειλές πληστηριασμού και κατασχέσεων είναι στην ημερήσια διάταξη για κάθε επαγγελματία και όχι μόνο. Όσους διακανονισμούς και αν κάνουν, η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Τα χρέη σε συνάρτηση με την πρωτοφανή ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης, σε πρώτες ύλες, στο ρεύμα, στα καύσιμα, επιβαρύνουν την ίδια οριακή οικονομική τους κατάσταση. Μάλιστα, από 1η-1η του 23, με βάση τον ασφαλιστικό νόμο 4670 του 20, γνωστός νόμος Βρούτσι, οι εισφορές ατομικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων θα αυξηθούν κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, με το νέο ρεκόρ του πληθωρισμού να σκαρφαλώνει στο 12,1% το Σεπτέμβριο από 11,1% τον Αύγουστο. Πέρα από την έκρηξη της ακρίβειας, οι αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν και πάλι να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Η απέτηση για πάγωμα, κατά τη γνώμη μας, η απέτηση για πάγωμα των εισφορών ατομικής ασφάλισης είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη στις σημερινές συνθήκες. Το αφήγημα ότι με το άνοιγμα του τουρισμού θα ωφεληθούν και μικροί και μεγάλοι πήγε περίπατο. Όπως και τα αφηγήματα που κατά καιρούς ακούγαμε από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, είτε αυτό λεγόταν δίκαιη ανάπτυξη, είτε ανάπτυξη για όλους, έβρισκαν διάφορες έβυχες διατυπώσεις. Μπορεί να μην στερήθηκε από τουρίστες η χώρα. Οι δείχτες όμως κερδοφορίας των μεγάλων τουριστικών μονάδων και των εμπορικών κέντρων βάρεσαν πραγματικά κόκκινο, με τα κέρδη τους να τριπλασιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος όμως των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στην κυριολεξία μετράει τα κομμάτια του. Το 46,3% των πολύ μικρών επιχειρήσεων καταγράφει μείωση του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι και σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις, το 38,6%, εκφράζουν φόβους για λουκέτο. Η κυβέρνηση λοιπόν εμπέζει τους αυτοαπασχολούμενους με τη δίθεν κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αφού αυτή θα γίνεται μόνο σε όσους προχωράνε σε αύξηση προσωπικού,
αποκλείοντας έτσι χιλιάδες επαγγελματίες χωρίς προσωπικό, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν για μια ακόμη χρονιά το συγκεκριμένο κεφαλικό φόρο. Αν προσθέσουμε βέβαια και την κατάργηση του αφορολόγητου και την φορολογία από το πρώτο κιόλας ευρώ, προστίθεται στο σωρό ένας ατέλειωτος γολγοθάς για τη συντηρητική πλειοψηφία αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών. Από τον προηγούμενο κιόλας αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης, μόνο 744 από τις 814.000 επιχειρήσεις, παρακαλώ, εντάχθηκαν σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες πρέπει να δείξουν τη δύναμή τους, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει να τη δείξουν τη δύναμή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διαχρονικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ξανά Νέα Δημοκρατία και κλείνω με αυτό, θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας, τους θεωρούν μάλλον διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας και ο στόχος είναι η εξαφάνισή τους. Γι' αυτό και η μαζική συμμετοχή των επαγγελματιών στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 9 Νοέμβρη μαζί με τους εργάτες αποτελεί τη μόνη απάντηση στον δύσκολο αντιλαϊκό χειμώνα που έρχεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.